νιώθω έτσι. Mm-hmm. Πώς μπορώ να το αλλάξω, τι χρειάζομαι. Πολύ σημαντικό. Ακούσουμε και το άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Μητρό Βασιλείου, είμαι από τη Λέμεσο. Ναι, κύριε Βασιλείου. Θα σας πω κάτι που σας συνέβηκε το 2005 στην Αθήνα. Βεβαίως. Είχαμε πάει λοιπόν για ένα Σαββατοκυριακό να δούμε την άμυνα την πτήση στο κέντρο που τραγουδούσε. Νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Φύγαμε από το ξενοδοχείο και κατευθυνόμασταν προς το κέντρο. Κάπου εκεί που βαστάραμε κοντά για να κατεβούμε κάτω, δεχτήκαμε μια επίθεση από 4 άτομα. Μας πήραν τσάντες, πορτοφόλια, ένα σακάκι. Έδωσαν πάνω, είμαστε 4 άτομα εμείς, έδωσαν πάνω μας, ούτε καταλάβαμε τι συνέβη. Λοιπόν, καθόμαστε, έφυγα. Τι να κάνουμε μας στην αστυνομία, τη ρωτήσαμε για αστυνομία αν ήρθε εκεί. Τους είπαμε ότι πηγαίναμε στο κέντρο της κυρίας, το οποίο ήταν δίπλα μας. Μας πήραν καταθέσεις τέλος πάντων και αποφασίσαμε να πάμε στο κέντρο χωρίς λεφτά. Κάποιοι από το κέντρο όμως είχαν έρθει που άκουσαν το οποίο συνέβηκε. Και όταν μπήκαμε μέσα, ζήτησε να μας δει η κυρία Ρίση στο καμαρίνι της. Όταν είμαστε Κύπροι. Μπήκαμε λοιπόν στο καμαρίνι, μας έδωσε αυτόγραφα, μας φίλησε, μας είπε να ηρεμήσουμε, ενώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα περάσετε τη νύχτα στο κέντρο απόψε μαζί μου, χωρίς να πληρώσετε οτιδήποτε, μπορείτε να φύγετε ό,τι θέλετε. Και μας έδωσε εκείνη την ώρα, πήγε γλίδες κυπριακές, για να μπορέσουμε να φύγουμε την επόμενη μέρα στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά, αυτό είναι η είδηση, έτσι. Ναι, δεν λοιπόν, μπράβο σας που το λέτε. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να τις πω τη ευκαιρία της εκπομπής αυτής, την ευχαριστούμε να μεταβάσει της ψυχής μας. Ως συμπατριώτης. Όταν είστε στην Κύπρο, πήγαμε και την είδαμε στο Απεργόγια και πήγαμε τις πρώτα λεφτά. Δεν δέχτηκε να πάρει πίσω ούτε για ένα σεν. Λέει, σας ταλαιπωρηθήκατε, είστε για μένα να με δείτε και πάθατε τι πάθατε. Αυτό δείχνει ψυχούλα όμως. Ναι. Δείχνει πραγματική ψυχούλα. Να είστε καλά. Η ανθρώπινη υπόσταση αυτό είναι. Μπράβο του ανθρώπου που βγήκε τώρα, το ένιωσε ανάγκη να το βγάλει προς τα έξω από ευγνωμοσύνη. Αλλά μπράβο της. Αυτό δείχνει έτσι πολύ αυθόρμητο, πολύ τρυφερό, πολύ όμορφο. Ναι, βλέπεις, έχει ξεπεράσει και το ταμπού, τουλάχιστον μέσα από αυτή τη συνέντευξη, του να δείξει μια συγκεκριμένη εικόνα που να αρέσει στον κόσμο. Ξέρει ποια είναι. Ξέρει ποια είναι η δύναμη της και τα χαρίσματα της. Yeah. Δεν χρειάζεται να φτιάξει τον εαυτό της, την προσωπικότητά της, με κάποιο τρόπο που να ευχαριστεί τη φαντασία ή τα αποθυμένα του κόσμου όλου. Αυτή είμαι. Έχουμε την αδερφή της, την μία από τις αδερφές της, την Νίκη την Μπούφη. Νίκη μου, να σε ακούσουμε. Γεια σου, Ελίτα μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, Νίκη μου, εσύ πώς είσαι? Άκουσα την ιστορία του κυρίου. Να είδες. Δεν τη γνώριζα ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Βγαίνει, αλλά εσύ είναι η Άννα. Βγαίνει κόσμος αυθόρμητα, οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριες, εσείς ακούσαμε. Ναι.